Καλώς τους! Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου, στην κουζίνα του Μάγιακου. Θα φτιάξουμε γλυκό σταφύλι με έναν τρόπο που μάλλον οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε. Γλυκό του κουταλιού λοιπόν, γλυκό της νηστείας και της δίαιτας, όπως θα μας πει χαρακτηριστικά στη συνέχεια του βίντεο η διαιτολόγος-διατροφολόγος Μαρισόφη Πελαγίδου. Για αυτή τη συνταγή κατάλληλη ποικιλία είναι το σταφύλι φράουλα. Επιλέγουμε σταφύλια γινωμένα, τα οποία να είναι μεγάλες συρρόγες και χοντρόφλουδα. Πρέπει να ελέγξετε ότι το σταφύλι σας ξεφλουδίζεται. Μερικά είναι λεπτόφλουδα και δεν ξεφλουδίζεται. Εμείς θέλουμε να αφαιρέσουμε τη φλούδα. Γι' αυτό το λόγο, πριν τα αγοράσουμε, ελέγχουμε εάν ξεφλουδίζονται. Αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αξίζει όμως τον κόπο, θα δείτε στο αποτέλεσμα, αλλά σας συνιστώ να πάρετε μια φιλενάδα σας, να πιείτε το καφεδάκι σας και τσούκου 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 θα τα καθαρίσετε. Εφόσον καθαρίσετε τη ρόγα, θα πάρετε το φοβερό καταπληκτικό εργαλείο, το τσιμπιδάκι των μαλλιών. Με αυτό λοιπόν θα αφαιρέσετε τα κουκούτσια. Τώρα το σταφύλι η ρόγα έχει γίνει διάφανη και φαίνονται. Από τη μεριά που ήταν το κοτσάνι θα βάλετε μέσα το τσιμπιδάκι και με αυτό το μαγικό τρόπο, τσακ, βγαίνει το κουκούτσι. Συνήθως υπάρχουν δύο κουκούτσια. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει, γιατί είναι σκούρο, το βλέπω, άλλο ένα τρίτο. Και τώρα θα ρίξετε τη ρόγα μέσα σε ένα μπολ με νερό. Κατάλληλα για αυτή τη συνταγή δεν είναι μόνο οι φράουλες. Οι φράουλες βγάζουν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης την ποικιλία αυτή εδώ. Στον τόπο μου τη λέμε ελιά. Μοιάζει και με ελιά. Είναι εξίσου χοντρόφλιδη και καθαρίζεται πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Θα συνεχίσετε λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο, καθαρίζοντας όλες τις ρόγες, θα χρειαστείτε περίπου 2,5 με 3 κιλά σταφύλι για να βγει καθαρό 2 κιλά ρόγες. Καλό θα είναι, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε γάντια, γιατί θα μαυρίσουν λίγο τα χέρια σας. Εμένα δεν με βολεύουν, αλλά και να πάρουν λίγο χρωματάκι τα χέρια μου, δεν με πειράζει. Το να καθαρίσεις τόσες πολλές ρόγες σταφυλιού με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματική εξάσκηση υπομονής, που από ό,τι φαίνεται οι παλιές νοικοκυρές την είχανε. Λοιπόν, θέλω να σας επισημάνω να προσέξετε κάτι, γιατί αν πάτε στη Λαϊκή, στο Μανάβι σας οπουδήποτε και βρείτε αυτά εδώ τα σταφύλια και πείτε καταπληκτικές φράουλες, γιατί σαν φράουλες τις πουλάνε, και θα σας πω κι εγώ, τώρα μάλιστα, τα πιάσατε τα λεφτά σας. Λοιπόν, αυτά εδώ τα σταφύλια, παρόλο που φαίνονται έτσι ωραία, μεγάλα, μπαμπάτσικα, πρέπει να δοκιμάσετε να δείτε εάν καθαρίζονται, διότι τις λένε φράουλες, αλλά δεν ξέρω εάν είναι όντως στην πραγματικότητα η κανονική ποικιλία της φράουλας, γιατί από ό,τι βλέπετε, δεν καθαρίζονται. Μπορεί να βγαίνει στην άκρη στην αρχή λίγο η φλίδα, αλλά μετά δεν υπάρχει περίπτωση να το καθαρίσετε αυτό το σταφύλι με τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δοκιμάσετε να δείτε εάν καθαρίζετε, εάν βγαίνει η φλίδα όπως σας έδειξα. Αν δεν καθαρίζετε, μην διανοηθείτε να τα αγοράσετε για να φτιάξετε αυτό το γλυκό. Δεν θα το καταφέρετε. Για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας της παρασκευής του γλυκού μας, θα χρειαστούμε πέτρες. Όχι οποιασδήποτε πέτρες, ασβεστόπέτρες. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι πολύ δύσκολο να τις βρείτε τη σήμερον ημέρα και επιτρέψτε μου, θέλω να κάνω μία μικρή εδώ παρένθεση, διότι όπως ξέρετε στα βίντεό μου εγώ δεν δίνω απλά συνταγές. Δίνω βέβαια τις συνταγές που αγαπάω πάρα πολύ και τις αγαπάτε κι εσείς, αλλά θέλουμε να δίνουμε και λίγο περισσότερο Ελλάδα, περισσότερο την κουλτούρα μας και θέλω να φωτίσω λοιπόν ένα θέμα, τα ασβεστοκάμινα και τους καμινιέριδες. Είναι ένα επάγγελμα που είχε ανθίσει πάρα πολύ στην Ελλάδα την εποχή της δεκαετίας του 50 και έπειτα, νομίζω. Ήταν πολύ κερδοφόρο, υπήρχε και πολύ πιο παλιά, από το 14ο αιώνα μάλιστα
χρησιμοποιείται ο ασβέστης, καθώς μία από τις πολλές ιδιότητες του ασβέστη είναι να χρησιμοποιείται ως απολυματικό. 14ος αιώνας, αρρώστιες, πανούκλα. Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ ως οικοδομικό υλικό, αφού βεβαίως σβηστεί με νερό. Προσοχή, μια πληροφορία, όταν σε αυτή την πέτρα ρίξεις νερό ή στη σκόνη, γιατί μπορεί να το βρείτε και σε μορφή σκόνης, αν ρίξεις νερό, αυτό θα δείτε αμέσως ότι χουχλάζει, εκλείει μεγάλη θερμότητα και μπορεί να πάθετε και εγκάβματα. Λοιπόν, και φυσικά τα ωραία, τα ασβεστωμένα μας τα σπίτια, τα κοτέτσια τα οποία ρίχνανε ασβέστη σκόνη για να απολυμανθούν και ούτω καθεξής. Όμως το χρησιμοποιούσαν και το χρησιμοποιούμε και σήμερα στα γλυκά του κουταλιού έτσι ώστε να σκληρύνουν. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε, γιατί δεν το έχουμε βιώσει εμείς οι νεότεροι, είναι το πώς γίνεται ο ασβέστης και το επάγγελμα του καμινιέρη. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω εξαιρετικό αυτό το θέμα, με ενδιαφέρει και θέλω να το ψάξω ακόμη περισσότερο. Εσείς μπορείτε να μπείτε κάτω στις πληροφορίες του βίντεο, θα έχω βάλει κάποια link, αν δεν θέλετε να το ψάξετε μόνοι σας. Για το επάγγελμα του καμινιέρη σας έχω ξαναμιλήσει στο βίντεο με τη φασολάδα. Εκεί που είχα πάει στην Καστάντσα και μας μίλησαν για τη φασολάδα που τρώγανε οι καμινιέριδες. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπήρχαν πολλά ασβεστοκάμινα σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Βασικά η δουλειά αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το πώς κατασκευάζεται ένα ασβεστοκάμινο έχει πολύ μεγάλη γνώση και τεχνική. Δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και επίσης ο καμινιέρης είναι πολύ δύσκολη εργασία. Ήταν. Είχε να κοιμηθεί μερόνυχτα, διότι διατηρούσε άσβεστη τη φωτιά, τροφοδοτούσε με ξύλα τη φωτιά, έτσι ώστε οι πέτρες, γιατί αυτό εδώ πρόκειται για πέτρωμα, για ασβεστόπετρα, την οποία με πολύ μεγάλη θερμοκρασία, πάνω από τους 1000 βαθμούς Κελσίου, νομίζω 1400, και εγώ ήταν για 5-6 μέρες συνεχόμενα, έτσι ώστε να γίνει ο άσβεστος ασβέστης. Αυτό λοιπόν το υλικό θα χρησιμοποιήσω εγώ για να σκληρύνουν οι ρόγες. Δεν χρειάζομαι πάρα πολύ, ελάχιστα. Μόνο αυτή εδώ η μικρή ποσότητα είναι αρκετή. Θα τη βάλω σε ένα τουλπάνι, σε ένα βαμβακερό ύφασμα, ό,τι έχετε εσείς, και εδώ σε ένα μπολ, το οποίο το έχω γεμίσει με νερό, θα το εμβαπτίσω για μερικά δευτερόλεπτα, έως να σπρίσει λιγάκι. Μην νομίζετε ότι ήταν και για μένα εύκολο να βρω άσβεστο ασβέστη. Στις πόλεις πια δεν τον βρίσκεις εύκολα. Συνήθως τον έχουν οι μάντρες των υλικών. Αλλά στάθηκα άτυχη. Μην πάρετε αυτός ο οποίος είναι σβησμένος, αυτός ο υγροποιημένος που χρησιμοποιούν για τις οικοδομές στα σακουλάκια. Δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας με εκείνο. Εάν θέλετε να τον αναζητήσετε, μάλλον η καλύτερη δυνατή πρόσβαση που θα έχετε θα είναι σε κάποιο χωριό, στην επαρχία. Εκεί είναι πιο εύκολο, γιατί όπως είπα, τον χρησιμοποιούν για να απολυμένουν τα κοτέτσια. Εναλλακτικά μου είπαν ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξινό, κυτρικό οξύ. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω αν θα σας κάνει δουλειά. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να σουρώσουμε τις ρόγες και θα τις ρίξουμε μέσα στο ασβεστόνερο. Και δεν θα τις αφήσουμε εδώ πολύ, τίποτα, μερικά δευτερόλεπτα, και αυτές πάλι θα τις ξανασουρώσουμε γρήγορα, διότι αν τις αφήσετε πολλή ώρα μέσα στο ασβεστόνερο, τότε το σταφύλι σας θα σουρώσει, δεν θα γίνει ωραίο το γλυκάκι σας. Ρίχνετε τις ρόγες πάλι μέσα στο μπολ και θέλω να μου τις ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό. Στη συνέχεια τις στραγγίζετε καλά να φύγουν τα νερά τα πολλά και θέλω να ζυγίσουμε το σταφύλι. Το σταφύλι αυτό μου βγήκε καθαρό βάρος 2%. Είναι πολύ σημαντικό να ζυγίζετε, να ξέρετε πόσο είναι το βάρος του σταφυλιού, γιατί έτσι θα ξέρετε πόση ζάχαρη χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Η αναλογία είναι
2 μέρη σταφύλι, 1 μέρο ζάχαρη. Οπότε στα 2 κιλά σταφύλι θα ρίξω 1 κιλό ζάχαρη. Όπως βλέπετε εδώ προσθέτω άσπρη ζάχαρη. Όσοι με παρακολουθείτε θα πείτε, αυτή χρησιμοποιεί συνήθως καστανή ακατέργαστη. Ναι, πραγματικά χρησιμοποιώ ακατέργαστη γιατί θεωρώ ότι έχει λιγότερη βιομηχανική επεξεργασία, αλλά καλύτερη για τον οργανισμό μας. Αλλά αυτή τη φορά θα κάνω το χατήρι της κυρίας Γιαννούλας, της μαμάς μου δηλαδή, που θέλει το γλυκό της να έχει χρώμα χρυσαφή. Αν βάζατε καστανή ακατέργαστη ζάχαρη, το χρώμα, η απόχρωση θα πάρει, θα είναι λίγο πιο κοκκινοπή. Θα σιγοβράσουμε το γλυκό μας σε εστία χαμηλής έντασης, χωρίς να το ανακατέψουμε καθόλου. Απλώς θα χρειαστεί να ξαφρίσουμε στην αρχή του βρασμού. Με ένα μικρό έτσι σουρωτηράκι μπορείτε να κάνετε πολύ πιο εύκολη τη δουλειά σας. Μαζί με τον αφρό, βλέπετε εδώ, είναι ένα μικρό κουκουτσάκι. Μπορεί θα αφαιρεθούν και τυχόν κουκούτσια τα οποία σας ξέφυγαν κατά τη φάση του καθαρισμού τους. Εφόσον ξαφρίσουμε, θα αφήσουμε το γλυκό μας να σιγοβράζει μέχρι να δέσει το σιρόπι. Και ενώ πίσω μου το γλυκό σιγοβράζει, εγώ θα προετοιμάσω τα αμύγδαλα. Έχω ήδη βράσει για μερικά λεπτά τα αμύγδαλα σε νερό. Τα βράζω τόσο ώστε να μαλακώσει η εξωτερική φλίδα και να βγαίνει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Αφαιρώ την εξωτερική φλίδα αμέσως, εφόσον βεβαίως κρυώσουν λίγο τα αμύγδαλα και μπορώ να τα πιάσω για να μην καώ, γιατί εάν κρυώσουν, τότε πάλι θα σφίξει και δεν θα βγαίνει. Στη συνέχεια, με ένα μαχαιράκι έτσι λεπτό, χωρίζω τα αμύγδαλα στη μέση. Αφού ολοκληρώσω τη διαδικασία αυτή με τα αμύγδαλα, στη συνέχεια θα τα καβουρδίσω. Εδώ τα έχω ήδη έτοιμα. Θα τα ψήσετε στο φούρνο στον αέρα, στους 150 βαθμούς Κελσίου. Δεν θέλω να τα καβουρδίσετε πάρα πολύ, να πάρουν χρώμα, να σκουρίνουν. Θέλω να μείνουν έτσι άσπρα. Απλώς θα γίνουν πολύ τραγανά. Μάλιστα, όσα σας περισσέψουν, φάτε τα. Είναι πολύ νόστιμα από μόνα τους. Σχεδόν μετά από μία ώρα βρασμού, εφόσον κάνει το γλυκό μας αυτόν εδώ τον ψηλό αφρό, το διαυγή ψηλό αφρό, το γλυκό μας είναι έτοιμο. Ελέγχουμε το σιρόπι και με το κουτάλι να δούμε αν έχει δέσει. Θέλουμε να ρέει μεν, αλλά στο τέλος να γίνεται έτσι κομπάκι. Όταν κρυώσει θα δούμε ότι αυτό είναι σαν σιρόπι, δεμένο σιρόπι, δεν τρέχει. Δεν θέλουμε να το παραβράσουμε, γιατί θα μας ζαχαρώσει μετά το γλυκό. Και εδώ σε αυτό το στάδιο θα κλείσουμε το μάτι, θα ρίξουμε ένα κλονάρι βασιλικού, γιατί θέλουμε το φίνο άρωμα του βασιλικού. Κάποιοι ρίχνουν αμπαρόριζα. Στο γλυκό αυτό εγώ προτιμώ το φίνο άρωμα του βασιλικού. Δεν θα τα αφήσουμε πολλή ώρα μέσα. Μόλις ο βασιλικός μαραθεί, θα τον αφαιρέσουμε. Σχεδόν μισό με ένα λεπτό αυτό το κλωναράκι του βασιλικού είναι ικανό να αρωματίσει το γλυκό μας. Θα το αφήσουμε να κρυώσει πολύ καλά. Μεταφέρουμε το γλυκό σε γυάλινα βάζα καθώς έχει κρυώσει καλά. Και αυτό γίνεται σε αντίθεση με άλλα γλυκά του κουταλιού, γιατί εδώ θέλω να προσθέσω τα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Εάν τα πρόσθετα, καθώς το γλυκό είναι ακόμη ζεστό, τότε αυτά θα μαλάκωναν, οπότε δεν θα είχε αυτή την κρατσανιστή υφή που τη θέλουμε, γιατί κάνει πολύ ωραίο συνδυασμό μαζί με το σταφύλι. Το πόσα αμύγδαλα θα βάλετε εξαρτάται από εσάς. Για αυτή την ποσότητα του γλυκού θα χρειαστείτε σίγουρα 100 γραμμάρια ξασπρισμένα αμύγδαλα. Μου αρέσει να πηγαίνω να ανοίγω το βάζο και να τρώω τα αμυγδαλάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γλυκό. Έχει ιδιαίτερη θέση μέσα στην καρδιά μου. Περιλαμβάνει και παιδικές μνήμες, το αγαπώ. Αλλά για πάμε να δούμε γιατί το συστήνουν και οι διατροφολόγοι διαιτολόγοι. Εμείς οι διαιτολόγοι αγαπάμε να συστήνουμε ιδιαίτερα τα γλυκά του κουταλιού ή αλλιώς γλυκό της δίαιτας ή της νηστείας. Διότι δεν έχουν ζωικά υφετικά λιπαρά, δεν έχουν χολεστερόλη, έχουν μόνο ζάχαρη. Και αυτό δεν μας ενοχλεί, διότι δεν χρειάζεται να καταναλώσει κάποιος πάνω από 1 ή 2 κουταλιές της σούπας για να ικανοποιήσει την επιθυμία του για γλυκό.
πλούσια διατροφικά όφελα από αυτήν την επιλογή. Πάμε να τα δούμε. Αρχικά είναι, όπως είπαμε, ένα γλυκό με πολύ χαμηλές θερμίδες και χωρίς λιπαρά. Δεύτερον, έχει περιεκτικότητα σε φρούτα, άρα σε φυτικές ίνες και σε αντιοξειδωτικά. Οι φυτικές ίνες βοηθάνε την καλύτερη λειτουργία του εντέρου, τα αντιοξειδωτικά βοηθάνε στην καλύτερη τόνωση της άμυνας του οργανισμού. Είναι ένα γλυκό που φέρει πολύ εύκολα και γρήγορα το κορισμό. Ένα έξτρα τύπ είναι ο συνδυασμός με στραγιστό γιαούρτι, που μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο στη χώνευση. Εγώ θα ευχηθώ καλή απόλαυση. Το αποθηκεύεται στο ψυγείο και τρώγεται ευχάριστα όταν είναι έτσι δροσερό. Όπως βλέπετε, το χρυσαφί του χρώμα το πέτυχα. Ένας διαφορετικός τρόπος λοιπόν για να φτιάξετε γλυκό σταφύλι, γλυκό φράουλα. Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε τόσο όσο εγώ. Τα κυριακάτικα γεύματα, οι απρόσμενες επισκέψεις, αλλά και οι νυχτερινές λιγούρες θα έχουν ξεχωριστή γλύκα.